Αρχή. Και για να αρχίσουμε θα χρειαστούμε έναν εθελοντή. Θα θέλαμε έναν πολύ γενναίο εθελοντή. Παιδιά, για... κάποιος. Μην τον θάψουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, ναι, έλατε. Παρακαλώ, ανεβείτε. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Τέλεια. Τέλεια. Γιατί θα σε θάψουμε. Ζωντανή. Καλό κουράγιο, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελε να μας βοηθήσει στο τύλιγμα. Μια βοήθεια, κάτι. Μια βοήθεια, όχι. Εντάξει. Δεν γίνεται δώρο χωρίς φιόγκο. Κλάψτε! Όποιος δεν έχει μαντήλι δεν πειράζει. Απλά δεν λυπάται αρκετά. Κλάψτε! Κλάψτε μαζί μας! Ελάτε! Κλάψτε, δεν κλαίτε! Δεν τον νοιάζει κανένα! Μείνετε μαζί μας! Κλάψτε να βοηθήσετε! Κλάψτε να σου βγει! Τέλος.
Η νέα ανανεωμένη στοά. Τροφή με σκέψη. Μια όαση στο κοινό της Αθήνας. Να σας κεράσουμε. Μπορούσατε να μου δώσετε το αλάτι. Σκοβολάει. Παρακαλώ, ελάτε, ελάτε. Ακολουθήστε μας στο garden του χώρου μας. Ασφαλές από τη στεριά. Να καίς τα χέρια σου κάτω από βαγόνια ανάμεσα στα τρένα. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού τρώγοντας εφημερίδες. Αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει δεν σημαίνουν πολλά για αυτόν και τελικά δεν είναι μονάχα ένα ταξίδι. Εκτός αν η πατρίδα σου κυνήγησε ως ακτές. Αν η πατρίδα σου σ' ανάγκασε να τρέξεις πιο γρήγορα, να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου. Να σηκωθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις του ωκεανού, να πνιγείς. Να σωθείς.
το μετατρέψανε σε θέατρο. Οι μορφές ήτανε τρεις. Ο Δημήτρης Καταλυφός, η Ράνια Οικονομίδου και ο Τάσος Μπαντής. Έπειτα, τη φετινή του θεάτρου την πήρε ο Τάσος Μπαντής. Μέχρι το 2007, όπου ο Τάσος Μπαντής πέθανε και ένα ξόρκι έπεσε πάνω στο κτίριο που το έριξε σε έναν βαθύ ύπνο μέχρι το 2011. Όμως ο κακός ο Λύκος, ο οποίος συχαινότανε το θέατρο, ήθελε να του βάλει ξανά μάγια, ξανά και ξανά. Το 2021 παραλίγο να τα καταφέρει, αλλά τελικά απέτυχε. Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Ο κερυφενίτσε σέμπερε με βολάρι λαγκράτα. Sempre più spietata, sempre più spietata, sempre fu il suo età.
Άνδρα μη ένε περμούσα πολύτροπον. Τον άντρα τον πολύτροπο πες μου Θεά.
Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Με μία λέξη, η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνο. Είναι το σημείο που χωρίζει το νέο Βουτζά. Βλέπετε την εικόνα, οι φλόγες πίσω καίνε το νέο Βουτζά. Όλος ο νέος Βουτζάς αυτή τη στιγμή καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Φύγεστε τη στιγμή της τραγωδίας, έτσι, να ζητάτε μέσω του αστυνομικού σας, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Ναι, ναι, πολύ καλά κατάλαβα. Έτσι, να γίνει κάτι για το σπίτι σας, γιατί καιγόταν. Συμπολίτες μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Μία από τις πιο μελανές σελίδες της χρονιάς που αφήσαμε πίσω μας είναι εκείνη στην οποία έχουν γραφτεί ανεξίτηλα οι 17 γυναικοκτονίες.
αυτό.
Μουσική τα τέλεια, εύα πάψε κρεμαστή. Όσα κι αν έχουν πληρώνω και κεράστε τα παιδιά. Θέλω να σε καμαρώνω όλη μου τη βραδιά. Εκφράσω ελεύθερα. Καθάρισε κρεμμύδια. Είναι η δουλειά σου. Καθάρισε κρεμμύδια. Είναι η δουλειά σου. Καθάρισε κρεμμύδια. Είναι η δουλειά σου. Η γραμματική μου δεν είναι καλή. Δεν μας νοιάζει καθόλου.
είμαστε. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κόβετε κρεμμύδια? Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Θέλει να τον αγκαλιάσετε. Το πατέρ. Δεν είναι πατέρ, αλλά είναι μετάφορα, κατάλαβατε. Α, μεταφορά, ναι. Ναι, και θα είσαστε εσείς αν θα το πάρετε αγκαλιά. Όχι, αν το πάρεις εσύ αγκαλιά. Εγώ το πήρα. Ξανά πάρ' τον άλλη μία. Άρα, θα το πάρω ακόμα. Έλατε κι εσείς. Έλα κι εγώ.
Ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Τα λόγια μου είναι μια ανέλπιδη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.